Η υπομονάδα τη ρωσική ομάδα στρατευμάτων Νότο, με τη βοήθεια του αναγνωριστικού τάγματο Πάρτη, κατέστρεψε ένα ουκρανικό σύστημα ραντάρ στην κατεύθυνση του Ντονιέτσκ, σύμφωνα με βίντεο που αποκτήθηκε και δημοσιεύθηκε από τη ρωσική υπηρεσία Αριανοβόστη. Ο χειριστή του ντρόουν ανακάλυψε την τοποθεσία του εχθρικού ραντάρ, ενώ μετά μετέδωσε τι συντεταγμένε σε μια ρωσική πυροβολική συστοιχεία τύπου D-30. Ένα πλήγμα με ισχυρά εκρηκτικά βλήματα διασπορά ακούστηκε να εκτοξεύεται άμεσα ενώ τα πυρά του διορθώθηκαν με τη βοήθεια του ντρόουν. Μία ημέρα πριν, η Ρία Νοβόστη αναφέρει πω το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνα σημείωσε πω ο Ρωσικό στρατό κατέστρεψε μία Ουκρανική συστοιχία αναγνωριστικού ραντάρ και ραντάρ ελέγχου πυρό τύπου Ζου Πάρκα 1 στην περιοχή Δνηπροπετρόφσκα. Τέλο, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε και τη διάλυση ενό Ουκρανικού ραντάρ κατά εχθρικού πυροβολικού στην περιοχή του Χαρκόβου. Από την άλλη, οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία κατέλαβαν τακτικά ύψη και έφτασαν την τεχνητή λίμνη Βερχόφσκι. Πιο συγκεκριμένα, οι Ουκρανικέ στρατιωτικέ δυνάμει προετοιμάζονται να καταλάβουν κρίσιμε θέσει στην περιοχή Μπερκόφκα στα βορειοδυτικά του Αρτεμόφσκ. Ο στρατηγό Κονασέγκοφ, εκπρόσωπο του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνα, επιβεβαίωσε την οπισθοχώρηση των ρωσικών μονάδων, δηλώνοντα πω έχουν πάρθει πιο πλεονεκτικέ αμυντικέ θέσει δεδομένων των συνθήκων στην τεχνητή λίμνη Βερχόφσκι. Ο στρατιωτικός αναλυτής Αλεξάνδρ Σιμόνοφ σημείωσε πως τα τακτικά ύψη καταλήθηκαν από τις ένοπλε δυνάμεις της Ουκρανίας μετά από οπισθοχώρηση των ρωσικών δυνάμεων. Αυτό το περιστατικό ίσως δώσει στις ένοπλε δυνάμεις του Κιέβου την ευκαιρία να πλήξουν από τα βορειοδυτικά τον αυτοκινητόδρομο Αρτεμόου Σκλοβιάνσκ, μετακινώντας έτσι τη θέση του μετόπου. Οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία κατέλαβαν τακτικά ύψη που άφησαν οι ένοπλε δυνάμει τη Ρωσία στην περιοχή Μπρικόβκα με αποτέλεσμα να φτάσουν στην τεχνητή λίμνη Βερκόφσκι, σημείωσε ο αναλυτή. Κατά τη γνώμη μου, η επόμενη επίθεση πρέπει να αναμένεται από βορειοδυτικά στην κατεύθυνση του αυτοκινητόδρομου Σλαβιά Μπαχμούτ. Οι ενόπλε δυνάμει τη Ουκρανία μπορούν να ξεκινήσουν συστηματικά να μετακινούν την πρώτη γραμμή, τόνισε ο Αλεξάνδρ Σιμόνοφ. Αυτή είναι μια σημαντική κίνηση στο μέτωπο, αφού οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις μπορούν τώρα να προσεγγίσουν την τεχνητή λίμνη από απόσταση 500 μέτρων, καταλαμβάνοντας όλα τα τακτικά ύψη. Ο δρόμο από τον Μπαχμούτ προ το Τσάσοβιάρ, ο οποίο προηγουμένως είχε εμποδιστεί από μονάδε τη ρωσική μισθοφορική Βάγκνερ, είναι πλέον τελείως ανοιχτό. Έτσι, οι ένοπλε δυνάμει τη Ουκρανία στην πόλη μπορούν πλέον να προμηθευτούν ευκολότερα πυρομαχικά ενώ έγινε δυνατή και η μεταφορά ενισχύσεων. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.